Δεν έκρυψε την πικρία του μιλώντας στο Ιόνιον ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Αχαΐας Ιάσον Φωτήλας μετά την αποπομπή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ποταμιού. Ο ίδιος τονίζει ότι έμαθε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την εξέλιξη αυτή, καθώς ο Σταύρος Θεοδωράκης δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί του, θεωρώντας ότι τα πράγματα για το ποτάμι πάνε καλά. Του είπα ότι εγώ θα δεχτώ και άλλες προτάσεις. Μία πρόταση που του έκανα συγκεκριμένη είναι ότι να ξανακαβαλήσουμε το βαν, το περιβόητο βανάκι, να πάρουμε τα σακίδια και οι 10 βουλευτές να βγούμε και να οργώσουμε όλη την Ελλάδα. Αλλά μου είπαν ότι δεν υπάρχουν, δεν χρειάζεται όλο αυτό, διότι μια χαρά είμαστε. Ο κύριος Φωτήλας, που μέσω του Ιόνιον είχε εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τόνισε ότι θα συνεχίζει να στηρίζει τις θέσεις αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα από το κοινοβούλιο, ενώ δεν λέει όχι σε προοπτική ένταξής του στην κοινοβουλευτική ομάδα. Πάω και θα το συζητήσω με χαρά, βεβαίως. Δεν μπορεί να τα αποκλείσω, αφού θα ήταν χαζό από μέρους. Εγώ έχω δηλώσει ότι εγώ είμαι διατεθειμένος να στηρίξω την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη από όποια θέση μπορώ να το κάνω. Επειδή δεν έχω μιλήσει, δεν έχω ακόμα συνομιλήσει με κανένα, ούτε με κανείς με έχει ενοχλήσει. Ο κ. Φωτήλας τόνισε ότι και άλλοι βουλευτές του ποταμιού είναι σε σκέψεις για το τι πρέπει να γίνει, με όλα τα ενδεχόμενα για το κόμμα του Σταύρου Θεοδωράκη να είναι πλέον ανοιχτά, σύμφωνα με την άποψη του βουλευτή.